γεγονός, κάτι καλό. Τα λέμε με μεγάλη ευχαρίστηση. Λες να έχουμε συνεξέλιξη και τέτοια. Ιδέες, πήγα να πέσω καλά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τηλεοπτικά ρεπορτάζ έχουμε πολύ συχνά καλά, αλλά τέτοιο ερωτικό είχα καιρό να αποκαλύψω. Λοιπόν, τι σας έχω πει μέχρι τώρα να κεφαλαιώνω για να πάω γρήγορα στην αποκάλυψη και στις λεπτομέρειες. Εκείνος είναι 66 ετών. Δεν του φαίνεται. Είναι πολύ μάχημος, ωραίος τύπος. Έχει ζήσει πάρα πολλά στη ζωή του. Το παρουσιαστής τον αδικεί. Έχει κάνει πάρα πολλά. Είναι πολύ πράγμα. Είναι επιχειρηματίας. Το εκδότης που είπα πρόδωσε το ποιος είναι. Σεφ. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος, ποταμένος, πολύ ταξιδεμένος. Τον έχει χτυπήσει η μοίρα και έτσι κι αλλιώς. Χωρισμένος τα τελευταία χρόνια. Η σύζυγός του έχει προχωρήσει. Και φαίνεται ότι και αυτός έχει προχωρήσει, γιατί είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουν τόσο διαχειτικό με μία κοπέλα. Εκείνη είναι νέα όμορφη, είναι 26 ετών, καυτή στην πίστα. Έχει σχολιαστεί από πολλούς όταν είχε πρωτοβγεί από το Voice, δίνω άλλο ένα στοιχείο, ως έτσι το νέο αίμα που θα συζητηθεί. Λοιπόν, για όσους δεν κατάλαβαν, αναφέρομαι στον Πέτρο Κωστόπουλο, ο οποίος είναι ερωτευμένος. Τον έχουν δει τον τελευταίο ένα μήνα περίπου, πολύ διαχυτικό, πολύ ζεστό, με μία νεαρή κυρία που μας έχει απασχολήσει για τις φωνητικές ικανότητες και την εντυπωσιακή της εμφάνιση. Αυτή δεν είναι άλλη από την Κατερίνα Λιόλιου. Και τώρα που αποκαλύψαμε τα δύο ονόματα, πάμε να πούμε μερικές λεπτομέρειες. Δεν ξέραμε ότι είναι μαζί, μέχρι που κάποιοι άρχισαν να τους βλέπουν, να κυκλοφορούν πιο συχνά, αλλά να μην κρύβουν αυτό που νιώθουν. Γιατί μπορεί να κυκλοφορείς, ο Πέτρος είναι μόνος του, κάνει τις παρέες του, βγαίνει, είναι ένας άνθρωπος πολύ ενεργός. Θα μπορούσε να κάνει φιλική παρέα με μια εντυπωσιακή γυναίκα. Ωστόσο, όσοι τους έχουν δει, μιλούν για πιασμένα χέρια, για φιλιά στο στόμα, για πάθος που δεν κρύβεται. Και μάλιστα, αυτόν τον έρωτα τον ζουν τις τελευταίες μέρες και σε ένα σημείο του πλανήτη που δείξαμε χθες, στο Ντουμπάι. Εκεί λοιπόν όπου είναι πάρα πολλοί Έλληνες και έχουμε πολλούς πληροφοριοδότες, μας έχουν πει, η Κατερίνα ανέβασε και μια φωτογραφία, ο Πέτρος ακόμα δεν έχει ανεβάσει και είναι στο Νάμο, στο Ντουμπάι. Εκεί λοιπόν όσοι τους έχουν δει λένε ότι καθόλου δεν κρύβουν αυτό το όμορφο συνέστημα που νιώθουν και είναι πολύ πολύ ζεστοί μεταξύ τους. Εγώ αυτό που θα πω και έρχομαι να το συζητήσουμε παρέα από την άλλη πλευρά του πλατό, είναι ότι ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος που τον έχει χτυπήσει μοίρα άσχημα τα τελευταία χρόνια, όταν κατέρευσε η επιχείρησή του, μεταχώρησε, οπότε και προσωπικά πέρασε δύσκολα. Θα τον ανταμείψει τώρα! Και είναι η πρώτη φορά, παιδιά, σίγουρα έχει κάνει και άλλες σχέσεις και συναναστροφές, αλλά είναι η πρώτη φορά που όσοι τον ξέρουν, τον βλέπουν χαμογελαστό και χαρούμενο. Μακάρι να είναι πάντα έτσι ο άνθρωπος. Κυκλοφορεί και στην Ελλάδα έτσι και είναι τόσο διαχυτικός. Κοίτα να δεις, επειδή υπήρχε καραντίνα και να κυκλοφορούσε δεν θα τον βλέπαμε, αλλά σε σπίτια φίλων μας έχουν επιβεβαιώσει ότι έχουν κάνει εμφανίσεις μαζί. Εντάξει, μπορεί να ήταν πιο διαχυτικοί τώρα επειδή βρίσκονται εκτός ελληνικών σύνορων. Βέβαια το Ντουμπάι σε αυτή τη φάση και ειδικά είναι ο Νάμος, είναι η προέκταση της Μυκόνου. Αυτό το Αθήνα Ντουμπάι, κολλιάτσου... Έχει γίνει και ψάχνει τελικά Κωστάκη μου, εσύ δεν πήγες στο Ντουμπάι. Εσύ φταίς που δεν πήγα. Ναι. Να τα λέμε καθώς. Μετά έχει 10 μέρες καραντίνα, αγάπη μου. Πώς τα πήγαινας. Α, ναι, μάλιστα. Κατάλαβες. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται το ζευγάρι, να σας ακούσω. Δημήτρη. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ο Πέτρος έχει αυτή την ένεση χαρά στη ζωή του, η οποία είναι και διαρκείας ένεση, δεν είναι και μικρής διάρκειας. Νομίζω ότι του άξιζε μετά από τόση ταλαιπωρία να βρει μια πηγή χαράς και χαίρομαι πάρα πολύ για την Μπράβο, πηγή. Κωστή. Όχι, εμένα μου αρέσει. Εντάξει, δεν φαίνονται τα χρόνια διαφοράς. Όχι, φαίνονται. Δεν φαίνονται και λες τι κάνει αυτός με αυτήν. Δηλαδή υπάρχουν Πέτρος... ζευγάρια που είναι παρατημένοι άντρες. Κάτσε, όχι ρε παιδιά, μισό λεπτό. Υπάρχουν άντρες που στα 66 τους είναι κακοβαλμένοι, παρατημένοι. Ο Πέτρος και αθλητικός είναι και γυμνασμένος και μάχημος. Δηλαδή συγγνώμη, είσαι ένας άνθρωπος, όχι από την Ελλάδα, εκτός. Ναι. Και τους βλέπεις μαζί. Mm-hmm. Και λες τι ωραίο ζευγάρι ή θα πεις ο μπαμπάς με την κόρη. Όχι, ο μπαμπάς με την κόρη για τον Πέτρο δεν θα πω, γιατί έτυχε να τον δω το καλοκαίρι στην Πάρο, στην παραλία με το γιο του, το Μάξιμο. Και ήταν πολύ μάχημος, πολύ αθλητικός. Δεν μου έκανε δηλαδή. Δεν θα μου χτύπαγε άσχημα. Έχω δει άλλα ζευγάρια. Πόσο χρόνο είναι. Που λέω... Η κόρη του Πέτρου πόσο χρόνο είναι η μεγάλη. 23-24. Εντάξει. Τώρα μου λες τώρα. Και τα πικρόχολα σχόλια που έγιναν ότι γιατί κάνει παιδί η Τζέννη που η κόρη της είναι σε ηλικία να κάνει παιδί. Αυτό δεν είναι δίκιο για καμία από τις δύο πλευρές. Και οι δύο πλευρές. Τώρα του συγχαίει και ο ένας γεννούσε. Πρέπει να του πει και να είναι καλά και τα λοιπά. Δεν το συγχαίω εγώ, αλλά είναι παρόμοιο. Γιατί για τον άντρα να κάνουν τέτοια σχόλια για τη γυναίκα, άδικο.
κακό είναι. Είναι δύο. Πήγα και να πνίγω. Α, παπα. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται. Αυτό, εγώ θα μείνω σε αυτό που. Δεν αντιλέγει κανείς. Είναι δύο άνθρωποι που δικαιούνται τη χαρά και την πηγή. Συμφωνώ. Απλά όχι ότι δεν φαίνονται τα 40 χρόνια. Γιατί ναι, μεν ο Πέτρος μπορεί να μην μοιάζει για 66, να μοιάζει πολύ μικρότερο, να μοιάζει για 50. Ούτε 50. Έτσι. Ναι, θέλω να σου πω. Αλλά είναι 40 χρόνια, παιδιά, διαφορά. Και ο Τζορτζ Κλούνι είναι 60 και είναι ο Τζορτζ Κλούνι. Και εγώ να σκεφτώ έναν 60 που δείχνει 80. Ναι, αλλά όταν τους βλέπεις δίπλα-δίπλα, αυτό λέμε. Ε, δεν λες τώρα κατευθείαν τι ωραίο ζευγάρι. Μάλλον τι ωραίο το λες. Το ζευγάρι. Το κυρία μου. Ωραίο, ξέρω, σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, τι λέει ο πεθερός. Εκείνοι περνάνε πάρα πολύ καλά, είναι ερωτευμένοι, ζουν τον έρωτά τους στο Ντουμπάι, περνάνε φανταστικά, δεν το κρύβουνε. Και να σου πω κάτι, αυτή η δύσκολη περίοδος που βιώνουμε μας έδειξε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα αυτονόητο. Και επειδή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξανακλειστούμε λόγω ενός φωνικού ιού, χτυπά ξύλο ή δεν ξέρεις ποτέ τι πρόκειται να γίνει, ας ζούμε την κάθε στιγμή και ας τις απολαμβάνουμε. Η ζωή δεν τελειώνει ποτέ και πάντα έχουμε δικαίωμα στην αγάπη, στον έτσι, έρωτα. Και χωρίς πρέπει και θέλω. Όπως ήμασταν εδώ να πούμε ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ευτυχία και αν νιώθεις ότι θες να κάνεις ένα παιδί σε όποια ηλικία και αν είσαι το κάνεις και το κάνεις γιατί το αγαπάς και το πιστεύεις και το θέλεις και το δικαιούσε σε όποια ηλικία και αν είσαι δικαιούσε και μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα. Και θα είναι και ωραίο σχολείο ένας για τον άλλον. Ναι. Το λέω καλό προαίρετο, όχι. Καλή του παντρεύσα. Θα βγάλει το δίπλωμα Κωνστόπουλου. Λοιπόν, να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι. Θα ρωτήσω και την Τέα και την Άννα σε λίγο από το